Εδώ βλέπουμε τη ρίγα κάτω από το σήμα του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Αναστασάκος, αυτή η ρίγα που δηλώνει το πένθος του δικεφάλου για την απώλεια του πρώην Προέδρου του, του Γιώργου Παντελάκη. Ανοίγμα ωραίο του Σπυρόπουλου για τον Μάντζιο. Αυτή τη φορά ήταν ξεχασμένος. Θα γυρίσει πολύ ωραία στην κλειστή γωνία. Δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Λίνο. Βγήκε ο Νίλσον, ο οποίος αποφεύγει στη συνέχεια τον Γάλλο και προσπαθεί να βγάλει τους πράσινους στην κόντρα. Καλή προσπάθεια του Σουηδού. Τώρα ο Μάντζιος θα κάνει το σούτ από πολύ πλάγια θέση. Δύσκολη προσπάθεια. Μπάλα θα περάσει out. Δεν ξέρω αν ήταν εύκολο για αυτόν να του περάσει την μπάλα. Λάθος στη μεσαία γραμμή για τον ΠΑΟΚ. Ο Σαλπικίδης από μακριά. Out στο 7. Ο Λίνο. Κεφαλιά θα φύγει έξω από τον Αναστασάκο που έμεινε ξεμαρκάριστος εκεί. Κακό πρώτο κοντρόλ από τον Σαλπικίδη που πήρε την κόντρα στη συνέχεια. Περνάει ωραία παλιά τρύπα για τον Μάντζιο. Η κόντρα, κόρνερ. Καραγκούνης, ωραία προσπάθεια με χώρο για το σούτ του επιχειρεί ο Χαλκιάς. Κάνει μέχρι στιγμής την επέμβαση του αγώνα στο 25. Τελέστηκε το κόρνερ, βγήκε, μάζεψε ο Χαλκιάς, του έφυγε η μπάλα, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ψηλά. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 39. Σπυρόπουλος. Δεν βρίσκουν χώρους οι πράσινοι, εδώ έκαναν λάθος όμως το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ. Επέμβαση από τον Χαλκιά που κρατάει και εδώ ανέπαφη την εστία του στο 42 από σουτ του Μάντζιου. Πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Το εκτελεί ο Σωτήρης Νίνης. Βγαίνει ο Χαλκιάς, κάνει λάθος ο Βίτρα. Ανοίγει το σκόρ στο 49. Ο Χαλκιάς έπαιξε με τη φωτιά αρκετές φορές σε τέτοιου είδους φάσεις. Εδώ φτάνει η στιγμή που θα το πληρώσει. Βλέπετε τι γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Βίτρα σκοράρει. Πρώτο γκολ στη σεζόν για τον Λουκά Βίτρα. Στη 19η εμφάνισή του στο φετινό πρωτάθλημα. Από το καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Νίνη, ο Χαλκιάς πήγε εκεί που δεν ήταν η μπάλα. Βρήκε ο Βίτρα και την έστειλε ουσιαστικά στην καινή εστία. Ακόμη μία μονομαχία μεταξύ Μαλεζά και Μάντζιου. Νικητής ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Κοντρέρας έκανε λάθος. Κλέιτον απέφυγε τον Αραμπατζή. Έβγαλε για τον Σαλπικίδη το σουτ. Την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 53 μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Κλέιτον είναι πάνω στην μπάλα. Είναι και ο Νίνης που αφήνει για τον Βραζιλιάνο την εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά 2-0. Πάλι ο Βίτρα. Στο 55. Πρόσωπο του μάτσο ο Λουκάς Βίτρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι να έχει σκοράρει ποτέ 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Το κάνει πάντως σήμερα και μέσα σε ένα πεντάλεπτο μετατρέπει το 0-0 σε 2-0. Και ο Παναθηναϊκός έχει πλέον σαφές πάνω χέρι στο μάτς. Ξανά όμορφα εκτελεσμένο φάουλ του Κλέιτον στο δεύτερο δοκάρι. Τον έχει χάσει ο Δάρλας. Καρφωτή κεφαλιά. Σκάει στο έδαφος η μπάλα και στην κλειστή γωνία του Χαλκιά 2-0. Ο Δάλλας απέφυγε το Σαλπικίδη. Με το δεξί δεν είναι καλή η πάσα του. Νίνης άνοιξε λίγο το κοντρόλ του, έφυγε λίγο η μπάλα. Τη διατηρεί πάντως στην κατοχή του και αποφεύγει τον αντίπαλό του. 3-0 από τον Μάντζιο. Στο 58 από τη σέντρα του Νίνη ο Παναθηναϊκός δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ. 3-0. Σκηνικό που μοιάζει με εκείνο στο μάτς με τον Άρη πριν από 3 εβδομάδες. Με 0-0 το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είναι ήδη με 3 γκολ μπροστά στο 58. Με 3 κεφαλιές. 2 του Βίτρα και 1 του Μάτζιου, αλλά το μισό γκολ ανήκει στον Νίνη με την υπέροχη αυτή προσπάθεια και την σέντρα που έβγαλε στο Μάτζιου στο πρώτο δοκάρι. Εδώ ο Μαλεζάς έδειξε ότι με κάτω την μπάλα μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Με το χαμηλό κέντρο βάρους τον Νίνης τον αποφεύγει, βγάζει συστημένη σέντρα για τον Μάντζιο. Αυτός νικά τον Κοντρέρας στο ψηλό παιχνίδι και κάνει το 3-0. Απ' την άλλη με την είσοδο του Αθανασιάδη στον αγωνιστικό χώρο δεν άλλαξε το σύστημα του ΠΑΟΚ, δίπλα στον Μουστρίμοβιτς παίζει. Για να δούμε τώρα το Βόσνιο. Ο Αθανασιάδης είναι δίπλα του, θα τελειώσει μόνος του την προσπάθεια. Ο Γκαλίνοβιτς με τα πόδια στο 65 από τον Κοντρέρας.
Ωραία προσπάθεια και κάθετη πάσα του Αραμπατζή για τον Μουσλίμοβιτς. Αυτός βγάζει στον Κονσέισαο με προϋποθέσεις αυτή η επίθεση του ΠΑΟΚ. Κόρνερ είναι, έχει κοντράρει μπάλα με τον Κονσέισαο. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Αθανασιάδη. Πέρασε μπάλα για τον Σορλέν με το αριστερό. Κακό τελείωμα από το Γάλλο Βερόν Παύλο Γκαρσία. Δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Ρουκάβινα με τον χαρακτηριστικό δρασκελισμό του θα βγάλει για τον Μάντζιο και θα πάρει ο ίδιος θέση στην περιοχή. Χαμηλά ο Μάντζιος, πανέξυπνα. Ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Έσωσε ο Κοντρέρας. Ένας εναντίον ενός με τον Αραμπατζή. Βρήκε τον Ρουκάβινα. Αυτός αμέσως στο Νίνι. Θα κάνει το σουτ με το εξωτερικό φάλτσο. Καλό σουτ από τον Νίνι. Μπάλα φεύγει πάνω από την εστία του Χαλκιά στο 83. Αραμπατζής κέρδισε. Για να ξαναχάσει στη συνέχεια από τον Σπυρόπουλο. Στο Δουλόπουλος θα κάνει το σουτ με φάλτσο. Χαλκιά σε κόρνερ. Στο 87. Σπυρόπουλος. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, χαμηλά η σέντρα. Ο Μάντζιος στρώνει στο Σιμάο με πολύ δύναμη το σουτ του Σιμάο. Πάνω στο βρήκε στα σώματα. Μάντζιος νέο σουτ στο Μαλεζά αυτή τη φορά.